Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί έχουμε και εξελίξει στην κεντροαριστερά, κύριε Ανδρουλάκη. Εκλογές, και έχουμε και ένα προσκλητήριο του κύριου Τσίπρα που σας έχει απευθύνει έτσι πολύ πρόσφατα για προοδευτική διακυβέρνηση. Ξέρετε όμως πότε δεν το λέτε αυτό. Εγώ και ένα μήνες. Μετά το μνημονίο, λέει. Δηλαδή, ζήσε Μάη μου να φάσετε. Όχι, εκλογές, λέει, αν είπε. Είπε τότε που είχε κάνει τη δήλωση, είπε στη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Μα δηλαδή, έτσι όπως το πάει ο κύριος Τσίπρας, επειδή θα έχουμε μνημόνια πολλά χρόνια, ας μείνει με τον κύριο Καμένο αγκαλιά. Ναι, αλλά και εσείς τώρα το κάνετε σκληρή αντιπολίτευση. Δεν του κάνετε και σε σκληρή αντιπολίτευση. Τι πρέπει να κάνουμε? Να μην λέμε ότι ήρθε στην εξουσία λέγοντας απίστευτα και τερατώδη ψέματα και μετά από κάποια χρόνια έχουμε και μνημόνια και φόρους παραπάνω και ασφαλιστικές φορές που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, λέγεται ότι θα αλλάξει πλήρως και τα μνημόνια την κατάσταση. Δηλαδή περιθώρια συνεργασιών τα αποκλείεται. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας είπε κάποια πράγματα, τον ψήφισε ο ελληνικός λαός δύο φορές, έκανε το γνωστό δημοψήφισμα, θα πάμε στο Ταμείο των Εκλογών, ο λαός θα αποτιμήσει τη δουλειά της κυβέρνησης, τη δουλειά της αντιπολίτευσης και την επόμενη μέρα θα δούμε πώς η Ελλάδα θα έχει σταθερότητα να πάει παρακάτω. Αυτή η εκλογή που είναι τον Οκτώβριο για εκλογή αρχηγού στην Δημοκρατική Συμπαράταση θα ενώσει ή θα διχάσει? Καταρχάς πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Ο κ. Καμίνης πώς ξαφνικά εμφανίστηκε. Η αγωνία μου, κύριε Κουρή, είναι ότι πρέπει να ενοποιηθούν οι δυνάμεις κεντροαριστεράς. ΠΑΣΟΚ, ποτάμι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός. Που ήταν η λαϊκή μας βάση, άνθρωποι που πήγαν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν άντεξαν, δεν λέω για τους οπορτουνιστές που πήγαν στα υπουργεία και τους βουλευτές, ενώ το λαό στο Περιστέρι, στον Πειραιά, που είδε τα παιδιά του άνεργα, που είδε ότι μπορεί να χάσει το σπίτι του με τα κόκκινα δάνεια, που είδαμε ότι το εισόδημά του, δεν άντεξε και πίστεψε μία άλλη ιστορία, η οποία αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα ψέματα. Πρέπει λοιπόν εμείς αυτούς τους ανθρώπους να τους ξαναγκαλιάσουμε με ρεαλισμό, με πολιτική αξιοπρέπεια, με νέο ήθος, με νέα πρόσωπα. Για να ξαναφτιάξουμε τη δημοκρατική παράταξη. Διότι πριν τις επόμενες εκλογές πρέπει ο λαός να έχει τρεις επιλογές. Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, το ΣΥΡΙΖΑ και τη δημοκρατική παράταξη. Και έτσι να ξαναπροταγωνιστήσουμε. Μπορεί να ενωθεί κάποια στελέχη, θέλει το καθένα στο δικό του κόμμα. Ακούστε, αν τώρα πάμε σε μια λογική η οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ των μοροφιλοδοξιών. Πρέπει το με επεσήμανε η κυρία Γηματά. Το επεσήμανε τη Δευτέρα στη δήλωσή τη στα Νέα. Ότι ναι, αλλά να εγκαταλείψουν τις αντιλήψεις για μικρά κόμματα και για προσωπικές. Κύριε Κουρή, αυτό αφορά τους πάντες. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι οι ανάγκες της χώρας. Και οι ανάγκες της χώρας θα είναι μια ισχυρή παράταξη με προοδευτικό λόγο. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, ένα καλό ΠΑΣΟΚ το οποίο θα πετάξει τα παλιά λάθη, θα κρατήσει τα σωστά που έκανε τη μεταπολίτευση, να προχωρήσει η χώρα παρακάτω. Δηλαδή να δούμε τι θέλει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή πώς θα μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Ναι, αρχικά τα στελέχη, τα γνωστά, Διαμαντοπούλου, Φλωρίδης, Βενιζέλος, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, Δημοκρατική Ευθείας και ο Παπαδόπουλος, τώρα υποφάσεων Ραγκούσης και Διαμαντοπούλου και Φλωρίδης. Και ο Νέη Μεριά και ο Παπαδρέου, τελικά μπορούν να ενωθούν ή ο καθένας θα έχει το καπέλο του? Θα κρυθεί. Θα κρυθεί. Εσείς με, όπως εμένα που ζείτε από μέσα. Που ζείτε από ότι μέσα. Πρέπει όλοι να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, να ενοποιηθεί η παράταξη, να αποκτήσει ένα σύγχρονο λόγο ρεαλιστικό και όλοι κρινόμαστε. Και κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η δημοκρατική παράταξη ξαναπέρασε αυτή τη δεκαετία του 50. Τη δεκαετία του 50 ο καθένας είχε το μαγαζάκι. Ήταν μεγάλο προσωπικό της. Και είδαμε πού οδήγησε τη χώρα αυτή η κατάσταση. Φτάσανε όμως το 61 στην Ένωση Κέντρου. Ότι η απαξίωση ΣΥΡΙΖΑ, τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα των Ελλήνων. Εγώ θυμάμαι, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεξιοποιήθηκε το ΠΑΣΟΚ που συγκυβέρνησε με τον κύριο Κουβέλη και τον κύριο Σαμαρά. Και τώρα δεν δεξιοποιείται ο κύριος Τσίπρας που είναι αγκαλιά με ένα πιο δεξιό κόμμα όπως είναι του κύριου Καμένου. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα είναι να κρατήσουμε τα σωστά που κάναμε, να πετάξουμε τα λάθη, δηλαδή να περάσουμε στην όχθη του νέου με τα σωστά που κάναμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον δικαιωματισμό, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, την κοινωνική κινητικότητα και να δούμε σήμερα πώς εν έτη 2017 μπορεί να υπάρχει ένα σύγχρονο προοδευτικό πρόγραμμα για να μειώσει κοινωνικές ανισότητες στη χώρα μας. Και επιτέλους να δουν οι άνθρωποι μια πραγματική ελπίδα και όχι ψευτοελπίδες και ψευτοπροφήτες. Δημιούργησε πρόβλημα, ανησύχησε, δίχασε. Για μένα είναι μια θετική υποψηφιότητα, διότι δείχνει ότι μπορούν να έρθουν και άλλες δυνάμεις. Πότε είχε ασχοληθεί με την Δημοκρατική Συμπαράταξη ο κ. Καμίνης? Τον έχει στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και κατά τη διάρκεια. Δημήτρη, ναι, αλλά από εκεί πέρα ενεργός ρόλο δεν είχε ποτέ πολιτικό στον χώρο. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λειτουργούμε με ένα, αν θέλετε, μια λογική κομματικού θερμομέτρου
ποιος είναι στο πλαίσιο ενός κόμματος. Ναι, πρέπει να έχει προσφέρει με στο κόμμα, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προσφέρουμε ευρύτερες δυνάμεις και ανθρώπους που δεν ήταν μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, ζητάει ηγετικό ρόλο όμως, έτσι. Διότι χάνει, τελειώνει η θητεία του στο Δήμο και ψάχνει άλλο ρόλο. Και αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Εμείς θέλουμε να συσπηρώσουμε ευρύτερες δυνάμεις, να ενισχυθεί παραταξίμενα, να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια, να αποκτήσει κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να φαίνεται στον ελληνικό λαό ότι είναι μια προσπάθεια για να διευθετηθούν οι φιλοδοξίες παλαιών στελεχών. Θα συμφωνηθεί να είναι ενιαίο κόμμα, κόμμα. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να πάμε. Αυτό ήταν το όνομα ΠΑΣΟΚ, θα μείνει ή όχι? Ακούστε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα και ο ήλιος, ένα ιστορικό σύμβολο. Κάποιοι θέλουν να το διαγράψουν. Η άποψή μου, και θα την πω ξεκάθαρα, ότι αν κάποιοι νομίζουν ότι αλλάζουμε τον ήλιο και με τα ίδια πρόσωπα θα έχουμε αποτέλεσμα, για μένα αυτό είναι λάθος. Πρέπει να υπάρχει νέο ήθος, νέα πρόσωπα, σύγχρονο πρόγραμμα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Και η δημοκρατική συμπαράταξη είναι μια τέτοια προσπάθεια. Είχε γίνει και στο παρελθόν. Όχι, λένε ότι... Και με την ΕΛΙΑ έγινε τέτοια προσπάθεια που εγώ είχα εκλεγεί βουλευτής. Και τότε ακούσαμε πολλούς να θεωρούν ότι διαλύεται το... Δεν διαλύθηκε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά με τη λογική του να διαλύσουμε το ΠΑΣΟΚ, μετά διχάστηκε το ΠΑΣΟΚ και είχαμε χειρότερα αποτελέσματα και τρίτο κόμμα τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, ας βάλουν όλοι μυαλό από τα λάθη του παρελθόντος και να προσφέρουμε ανιδιοτέλεια να ενισχυθεί η παράταξη για το καλό της χώρας. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη και όχι μικρά φέουδα. Με την προϋπόθεση όμως θα καταφέρουν οι επιφανείς. Μα δεν είναι υπα... Ακούστε, εσείς τώρα πάτε την κουβέντα. Όχι, όχι, είναι στην πραγματικότητα. Κορυφής. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η συνεννόηση κορυφής, όσο με ενδιαφέρει αυτή η προσπάθεια να συγκινήσει τον κόσμο κάτω, ο οποίος είναι η λαϊκή βάση παράταξης. Με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα πέσει μετά ο καθένας τους απ' έξω, αλλά πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, να ρωτήσω εγώ κάτι. Και μια λέξη από την Ευρώπη. Τι λένε οι ευρωβουλευτές για την Ελλάδα? Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα θέματα οικονομίας έχουν πάει χαμηλότερα σε επίπεδο συζήτησης. Το θέμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ψηλά είναι το θέμα του προσφυγικού. Διότι βλέπουν ότι η Ελλάδα και η Ιταλία, και ιδιαίτερα η Ιταλία αυτή τη στιγμή, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω ότι αυξάνονται οι προσφυγικές μετακινήσεις από την Αφρική. Και θέλω να πω ξεκάθαρα ότι ο κύριος Μουζάλας έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Το τελευταίο ήταν η συμφωνία που έκανε με το Υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας. Αντί να στείλουμε τους τακτοποιημένους 2.500 ανθρώπους που είναι επανένωση οικογενειών, ένα ευαίσθητο θέμα, να πηγαίνουν 70 κάθε μήνα και να είναι υπομοιρία για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Προσέξτε, αυτό είναι άλλο θέμα που λέτε. Αυτό έχει να κάνει με το Δουβλίνο, με την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Mm. Και αυτό είναι ακόμη ένα λάθος. Θέλω να πω το εξής. Δεν είναι δυνατόν να θες να αναθεωρηθεί το Δουβλίνο προς όφελος να μην είναι πλέον οι πρώτες χώρες, οι χώρες εισδοχής, ο βασικός υπεύθυνος και εσύ να κάνεις μια στρατηγική τέτοια και να λες ευπρόσδεκτο να έρθουν πίσω από τη Γερμανία πρόσφυγες. Δεν λέω ένα θέμα ανθρωπιστικό, αλλά η κυρία Μέρκελ λέγει ότι θέλει να πάρει 800.000. Τι άλλαξε από τότε? Δηλαδή, όπως θέλει η κυρία Μέρκελ, θα πηγαίνουμε στη δική της ατζέντα, θα ξεχνάμε ότι οι πρώτες χώρες αυτές τις χώρες είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος, η Ελλάδα και η Ιταλία. Για σαμάτη, μια κουβέντα και μια κουβέντα να κτίσει ο κ. Τσιρόνης. Για ποιο θέμα? Εσείς θα το πρέπει. Για ό,τι θέλετε. Επίλογος. Θα έλεγα ότι χάσαμε 2,5 χρόνια. Και αυτά τα 2,5 χρόνια που χάσαμε είναι εθνικός χρόνος. Η οικονομία παραμένει καθυλωμένη. Αυτή η επιτυχής αναφορά σε κάποιους αριθμούς δεν λέει τίποτα. Η πορεία της οικονομίας αντιμετωπίζεται συνολικά. Επί 2,5 χρόνια είμαστε καθυλωμένοι στον τομέα της ανάπτυξης. Πάνω που η οικονομία είχε ξεκινήσει να βαδίζει σε ένα θετικό ρυθμό, ήρθε αυτή η λέλαπα και την καθήλωσε πλήρως. Επί 2,5 χρόνια είμαστε καθυλωμένοι. Το δεύτερο είναι ότι... Όχι πολύ, γιατί μας περιμένει. Ναι, το δεύτερο είναι ότι η επιτυχής διαπραγμάτευση του κυρίου Τσίπρα που οδήγησε τη χώρα. Την οδήγησε σε μια ζημιά που ξεπερνάει τα 100 δις. Και όπως θυμόσαστε, ο Ρέγκλιν το είπε παρουσία του Τσίπρα και του τσακάλου του στο συνέδριο του Economist. Αν το αφισβητούν όμως, ότι δεν υπάρχει θέση. Και δεν μίλησε κανένας. Απολύτως κανένας. Φόρτωσε στον ελληνικό λαό με 15 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα. Και τρίτον, έδωσε αυτή η περήφανη διαπραγμάτευση αυτό που δεν είχαν τολμήσει οι ξένοι να ζητούσαν από εμάς. Όπως είναι το υπερταμείο, όπως είναι η δεύτερη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Σήμερα η τράπεζα της ΔΙΣ είναι σαν ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Και σήμερα, και θα ήθελα να κάνω και μια πρόταση εδώ. Για συνεργασία, για συνεργασία. Τρόπο, ναι, βεβαίως, μια δημόσια πρόταση, γιατί εγώ τι λέω, σε κοινωνικά ευαίσθητα. Υπάρχει το θέμα, το έχω θίξει στη Βουλή,
Υπάρχει το θέμα των δανειοληπτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ανυπαιτίως, όχι γιατί φταίνε, χωρίς να φταίνε, και των οποίων τα σπίτια τους, μιλάμε για πρώτη κατοικία, θα δοθούν σε φάτς. Εγώ ζητάω, ζήτησα και συνεχίζω να ζητώ, αυτός ο δανειζόμενος, ο υπόχρεος, να έχει το δικαίωμα πρώτης προτίμησης απέναντι στα φάντς. Όχι, και αυτό που και εγώ είχα σκοπό να το πω στην κύριο Σιρώνη. Ειλικρινά, εκεί πρέπει αυτή η δέσμευση ότι έλα κουρί, μου δίνει τόσο το φάν, το πουλά τόσο. Δώστε αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το οποίο ήταν κάτι το οποίο είναι στην διεκδίκηση. Το αναπόδειο που κάνει, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω. Δεν έχουμε χρόνο. Καταρχάς δεν έχουμε χρόνο. Τουλάχιστον έχω 5 λεπτά. Ναι, 3 λεπτά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Σήμερα στην Ευρώπη γίνεται μια και αναφέρθηκε προηγουμένως και για την κεντροαριστερά, γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Είναι η μάχη ανάμεσα στις δυνάμεις τύπου Σόιμπλε. Αναφέρουμε σε για τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, γιατί είναι ένας ισχυρός άντρας και τον σεβόμαστε όλοι, παρά το γεγονός ότι διαφωνούμε ριζικά με την πολιτική του. Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις τύπου Σόιμπλε που θέλουν να διαλύσουν την Ευρώπη, θέλουν μια Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων. Και υπάρχουν οι δυνάμεις πλέον που αρχίζουν και ανασυγκροτούνται και είναι καταλήτης η κυβέρνηση, η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οικολόγων πράσινων. Δώστε μου τα δύο λεπτά μου, γιατί εσείς μου λέτε. Όσο θέλετε, αν κουβεντιάζουμε, θέλετε. Υπάρχουν λοιπόν οι δυνάμεις εκείνες που ανασυγκροτούνται και αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η Ευρώπη που σχεδίασαν οι δυνάμεις τύπου Σόιμπλε, τύπου Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει πλέον κανένα μέλλον. Βλέπουν να έρχεται η νέμεσης των προσφυγικών ροών. Καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούν να στηρίξουν τίποτα από τις πολιτικές τους και πραγματικά νομίζω ότι η μόνη διέκδοση είναι μια δημοκρατική διακυβέρνηση. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτή η δημοκρατική διακυβέρνηση, και εδώ βλέπετε την τεράστια διαφορά ανάμεσα στους σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία, που συνομιλούν αυτή τη στιγμή με τους Ντιλίνγκ και με τους Πράσινους, όπως κάνουν οι Σοσιαλδημοκράτες. Βουλιάζουν όμως. Μην βιάζεστε. Εσείς και στα μάτια. Από εκεί και πέρα, τα 100 δισεκατομμύρια, γιατί μιλάμε πραγματικά για νούμερα, τα οποία είναι στο μυαλό του κύριου Σταμάτη και στην προπαγάνδα της Κοινής Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν εμφανίζονται ούτε στο ΑΕΠ της χώρας, ούτε στο εμπορικό σωζύγιο. Δεν εμφανίστηκαν πουθενά σε κανέναν δείκτη της οικονομίας. Είναι μόνο στο μυαλό του κύριου Σταμάτη. Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε, είναι εύκολο να πουλάμε παραμύθια και όταν τα νούμερα δεν μας βολεύουν, τόσο το χειρότερο για τα κοντινά. Ας θυμηθούμε λοιπόν την εποχή για τα κόκκινα δάνεια. Όχι, κύριε Ρουλάκη, μην τη μιλούσα. Δεν σας διέκοψα. Για τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, εδώ πέρα ξαναλέω. Την ιστορία αυτή λοιπόν, την οποία αυτή που ξέρετε πολύ καλά, το αν μπορεί να έχει την πρώτη προτίμηση ο δανειολήπτης, είναι ιστορία παλιά, ναι. Δεν την πετύχατε κι εσείς, ναι. Δεν την έχουμε καταφέρει κι εμείς, το θέλουμε όλοι, δεν εξαρτάται από εμάς. Δεν είχατε θέσει τίποτα. Εμείς το θέσαμε και δεν πέσαμε. Τώρα, πάρτε θέση τώρα. Κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ, ελάτε κύριε Ανδρουλάκη. Είπε λοιπόν ο κύριος Σιρώνης ότι δεν διαπραγματευτήκατε, δεν θέμα δικό μας, είναι του κύριου Μοσχοβησή. Πριν 4 μήνες λοιπόν, έκανα ερώτηση στον κύριο Μοσχοβησή συγκεκριμένη. Οι Κύπροι πήραν τη δέσμευση αυτή. Γιατί δεν την πήρε η Ελλάδα? Και μου απαντάει ο κύριος Μοσχοβησή, θα σας τη στείλω, όταν επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να μην υπάρχει. Έτσι, αφήστε λοιπόν, τα ψέματα. Σταμάτης και ο κύριος Τσιρόνης ήταν κοντά μας απόψε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Και σε δύο λεπτά μαζί με τον κύριο Σπυρόπουλο και τον κύριο Βέρσιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Είσαστε επαγγελματίας του πελατειακού.